ακόμα ένα πανηγύρι για τη δημοκρατία, μέρα της δημοκρατίας. Να καλέσω τον κόσμο μαζικά να προσέλθει στην κάλπη για να επιλέξει αυτόν που θεωρεί. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα προς τους δύο υποψηφίους. Όποιος και αν κερδίσει, να υπολογίζει στο δημοκρατικό συναγερμό. Όχι στη μοιρασιά των καρεκλών, αλλά στην ανάληψη ευθύνης για τα δύσκολα που έρχονται για τον τόπο μας. Θα είμαστε δίπλα από οποιονδήποτε εκλεγεί, γιατί πάντα για μας σημασία έχει η προκοπή και το μέλλον της χώρας μας. Έχετε συγκαλέσει νέα συνεδρία του πολιτικού γραφείου, κύριε Νεοφύτου, για τα όσα τεκταίνονται στο κόμμα? Όχι, είχε καθορισμένη η ώρα 6 αύριο το απόγευμα για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν με βάση το καταστατικό μας. Οι κλειδονισμοί φαίνεται έτσι, υπάρχουν αρκετοί σε σχέση εσωτερικά πλέον ισοκομματικά, κύριε Νεοφύτου, έχουν γίνει πολλές δηλώσεις, λέχθηκαν πάρα πολλά. Η δημοκρατία λειτουργεί. Οι απόψεις σεβαστές και θα κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε μια δυνατή πατρίδα. Και ταπεινά το λέω, είναι μια από τις προϋποθέσεις για μια δυνατή πατρίδα και ένας ενωμένος δημοκρατικός συναγερμός.